Κύριοι, στην αγορά υπάρχει πολύ χρήμα. Να βάλω ένα τσαγάκι εδώ πέρα να τα πούμε. Έλα, βάλει να δούμε τι θα γίνει. Υγεία. Υγεία. Στο χρήμα που ρέει άφθονο. Στο χρήμα. Συνάδελφοι, δεν σας ανέφερα. Ο γιος μου είναι στο στρατό πλέον. Σοβαρά. Βέβαια. Και σαν καλός πατέρας, ας πούμε, έπρεπε να βοηθήσω τον γιο μου. Εννοείται να πούμε, αν είναι δυνατόν. Σε παίρνω λοιπόν τον διοικητή του έναν ταξίαρχο. Και του λέω, άκου να σου πω, ο γιος μου θα πάρει μετάθεση στην Αθήνα. Τέλος. Εννοείται εδώ πράγμα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Και τι γίνεις και μου λέει, μα κύριε, δεν είναι αυτά που λέτε πράγματα. Λέω, κοιτάξτε, λεφτά έχουμε. Εννοείται. Πέστε μου πόσα θέλετε. Σωστός. Και το παιδί μου σε μια εβδομάδα έχει σπίτι. Έτσι, μπράβο, έτσι αυτά είναι. Τι μου θύμισες με αυτό που είπες. Να δεις εγώ τι έχω να σου πω. Πέρασε ο γιος μου, πανεπιστήμιο εδώ πέρα, Αθήνα Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι ένας καθηγητής δεν τον πέρναγε με τίποτα. Με τον αλήθεια, τώρα δυνατόν. Τον τζόλα, τον αρτιμό, το δικό μου, το δικό μου, να μην τον πέρναγε. Κόμπο στο λαιμό να του έρθει. Τέσσερις φορές το δικό να ξέρω, κατά ποιοι τρεις ώρες. Διάβαζε. Ωραία, τι τον έβρικε. Έβγαινε κιόλας, δεν λέω. Έβγαινε κιόλας, είχε και τις γκομενίτσες του. Καλές. Καλές, παιδί είναι όμως. Να μας γνωρίσει και εμάς τίποτα. Θα του πω. Κάτι να έκανε. Παίρνω τηλέφωνο του καθηγητή, του λέω παιδί είναι. Παιδί, ένα παιδί είναι. Ένα παιδί είναι. Ο δικός μου ο γιος τέσσερις φορές το μάθημα δεν το δίνει, του λέω. Έτσι, τέσσερις φορές ποτέ. Τέλος, του λέω. Πρέπει να περάσει. Έτσι. Πρέπει να περάσει. Πρέπει να περάσει, του λέω. Αυτός μου έλεγε στην αρχή κάτι δικά του, δεν γίνεται, κύριε. Κοίτα, κύριε. Ξέρεις τώρα αυτά, αυτά που λένε όλοι. Κοίτα, κύριε. Ωραία, του λέω εγώ με τη μία, το ξέρω, του λέω. Πόσα θες, κύριε. Μου λέει τόσα, πάω την άλλη μέρα, πάω από τα σκάω. Έτσι, μπράβο, παιδί. Το παιδί πήρε 10. Κυσανότερα το παιδί, συγχαρητήρια. Κερνάνε πάντα καλά. Έτσι, μπράβο, να πούμε. Θα πει το δικό μου το γιο. Στουρεμένα, φωστή. Λεφτά υπάρχουν. Ναι, ρε, με τη σέσουλα. Με τη σέσουλα. Το ξανακούσαμε από άλλον αυτό προεκλογικά βέβαια, αλλά τα λεφτά εμείς τα έχουμε. Εμείς θέλουν εκεί άλλο. Θα θέλανε. Πού να ξέρανε ποιος έχει τα λεφτά. Στην Ελλάδα όλοι χρηματίζονται. Όλοι. Εγκληματιστές. Μια ταινία επιχρήμαση από την Doros Films. Μια ταινία για τη ρεαλιστική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Και εσύ, Έλληνα, έδωσες μπόλικο χρήμα για να μπει στο δημόσιο, έτσι δεν είναι? Μην τρέπεσαι, όλοι κάτι δώσαμε από εδώ και από εκεί, οι χρηματιστές. Βγείτε και φωνάχτε το λοιπόν, και εγώ χρημάτισα κάποτε, οι χρηματιστές. Γιατί χρήμα έχουμε άφθονο. Μπορεί και να μην είναι και ταινία.